όσον αφορά την εξομοίωση που απασχολεί εμάς τους τρίτεκνους με τους πολυτεκνούς, είναι να πάει ο αίτημά μας όλων των συλλόγων για όλα τα μέλη μας, γιατί η Ελλάδα χάνεται. Το τρίτο παιδί είναι αυτό που βοηθάει στο δημογραφικό. Εμείς λοιπόν ζητάμε από την πολιτεία να εξομοιώσει τους τρίτεκνους με τους πολυτεκνούς, ώστε να δοθεί ένα κίνητρο, γιατί σίγουρα δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους πολυτεκνούς. Οι πολυτεκνοί έχουν συνταγματικό δικαίωμα και βάσει νόμων καλύπτονται εδώ και πολλά έτη με αυτά. Εμείς μας έχουν δώσει κάποια ψυχουλάκια και τα μωριά μας είναι λιγότερα και δεν λογιζόμαστε τρίτεκνοι εφόσον το παιδί μας το πρώτο περάσει το 25ο έτος της ηλικίας. Και γενικότερα λοιπόν, επειδή η οικογένεια χάνεται η ελληνική, ζητάμε από την πολιτεία μία μέρημνα. Βασικά θέλουμε ριζική λύση στο δημογραφικό. Έτσι, να λυθεί το πρόβλημα του δημογραφικού της Ελλάδας. Η Ελλάδα χάνεται. Οι γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους πάντα υπολείπονται. Και σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, μια μεγάλη πόλη 30.000 κατοίκων, μια πόλη σαν την Κόρινθο, δηλαδή, κάθε χρόνο χάνεται. Αυτό είναι κρούει τον κόντο του κινδύνου. Κατά πόσο η πολιτεία θα το λάβει υπόψη της, δεν ξέρουμε. Εμείς διαρκώς το ζητάμε. Το πρώτο που ζητάμε είναι η εξομοίωση. Από εκεί και πέρα, ο κάθε τρίτεκνος γονέας ζει μια κατάσταση στην καθημερινότητά του με απαιτήσεις για τα παιδιά του, για το φαγητό τους, για τη σπουδή τους, για οτιδήποτε. Η πολιτεία δεν μας συνδράμει είτε με μεταγραφές είτε με κάποια μόρια, ακόμα και σε όλες τις μοριοδοτήσεις, ακόμα και στα παιδιά που εισάγονται στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία, μόρια δεν λαμβάνουν οι τρίτεκνοι και πολυτεκνοί πια. Λαμβάνουν μουσουλμάνοι, λαμβάνουν πρόσφυγες, λαμβάνουν δεν ξέρω ποιοι, όλοι εκτός από εμάς. Εμείς λοιπόν έχουμε γίνει μειονότητα στον τόπο μας. Ζητούμε λοιπόν από την πολιτεία μία αντιμετώπιση του δημογραφικού και με το α και το ω ταυτόχρονα την ελληνική οικογένεια. Οι τοπικοί άρχοντες, κυρίως οι βουλευτές που μπορούν να έχουν μια πρόσβαση προς τα πάνω, έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαμε ζητήσει συνάντηση και με τους τρεις μαζί, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Από εκεί και πέρα η πολιτεία είναι ενήμερη. Έχουμε ζητήσει και με τον Πρωθυπουργό βέβαια συνάντηση και αυτό δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα σαν ομοσπονδία πάντα. Συναντήσεις μας γίνονται με διάφορους υπουργούς για διάφορα θέματα, είτε με την κυρία Φωτίου είτε με τον κύριο Γαβρόγλου, και εκεί έχουμε ζητήσει βέβαια και με τον κύριο Γαβρόγλου μια συνάντηση, δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Τα μέλη της Ομοσπονδίας μας συναντήθηκαν πρόσφατα και με τον Αρχιεπίσκοπο στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν που ζητήσαμε εμείς στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας και του θέματος που έγινε στα γυμνάσια όλης της χώρας με το τρίτο ειδικά θέμα της θεματικής εβδομάδας, εμείς ζητήσαμε να μπει και ένα τέταρτο θέμα. Ενημέρωση για την οικογένεια και ενημέρωση και στήριξη της ελληνικής οικογένειας. Δηλαδή να μάθει το παιδί από μικρό ότι η οικογένεια είναι το βασικό συστατικό, το βασικό κύτταρο της κοινωνίας μας. Αυτό υπόθηκε, θα ζητηθεί και επίσημα εννοείται για να μπει στη θεματική εβδομάδα, γιατί θα οθήσει, πιστεύω θα βοηθήσει το δημογραφικό, πέρα από όλα τα άλλα. Δεν το συζητάμε, εμείς ζητήσαμε την εξομοίωση με τις πολυτεκνούς, γιατί εμείς οτιδήποτε το ζητιανεύουμε. Έκπτωση στα λεωφορεία δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Εντός εισαγωγικών. Στην Κόρινθο έχουμε ζητήσει, έχουμε παρακαλέσει και έχουμε ζητήσει από το ΚΤΕΛ. Μας έχει παράσχει μία έκπτωση 25%. Ανανεώνεται ένα εξάμηνα. Τώρα, τέλος του 30 Ιουνίου, τελειώνει το πρώτο εξάμηνο. Είμαστε πάλι σε διαπραγματεύσεις για να δούμε τι θα γίνει στο συνέχεια. Οι άνθρωποι δεν έχουν ανταποδοτικό από το κράτος. Έτσι, γιατί σαν οι πολυτεκνοί με την κάρτα που έχουν, έχει υποχρέωση το κράτος να τους δίνει κάποιο ποσό. Αυτό το ποσό λοιπόν από εμάς δεν το παίρνουν. Σίγουρα υπάρχει κάποιο όφελος. Εγώ προσπαθώ να μιλώντας με τον κόσμο μας, να τους σωθώ στο να χρησιμοποιούν το λεωφορείο σε σχέση και με τον προαστιακό, που ούτως ή άλλως δεν μας έχει δώσει ο προαστιακός κάποια έκπτωση, γιατί να μην τιμήσω αυτό που μου έχει δώσει. Αυτό συμβαίνει στην Κόρινθο και μόνο για τους τρίτεκνους του νόμου Κορινθίας. Πανελλαδικά έχουν δοθεί εκπτώσεις στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης, ανέ και μινοϊκές για Χανιά και Ηράκλειο, το οποίο είναι πανελλαδικό και είναι ένα 30%, και αυτό έχει διεκδικηθεί από τους τοπικούς εκεί φορείς και συλλόγους της Κρήτης κυρίως, και ζητήθηκε και επεκτάθηκε γιατί Κρήτες είναι παντού. Υπάρχουν και Κρήτες τρίτεκνοι που μπορεί να είναι στην Κορινθία, να μην έχουν το δικαίωμα να μετακινηθούν με έκπτωση. Υπάρχουν κάποιες ακτοπλοϊκές
και στην Τίνο, υπάρχουν Άνδρο, δεν θυμάμαι ακριβώς πού είναι οι διαδρομές, αλλά αυτά είναι κάτι που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Η Κρήτη παλιότερα είχε 50% έκπτωση. Τώρα το έχει πάει στο 30%. Οι καταστάσεις της κρίσης περιορίζουν και αυτούς στις παροχές προς εμάς. Που είναι παροχές που σας λέω πάλι, δεν τους δίνει κάτι το κράτος ανταποδοτικό. Και οι καιροί είναι δύσκολοι και η οικογένεια δεν μπορεί να μετακινηθεί όπως θα πρέπει να μετακινηθεί με το κόστος, τέλος πάντων. Άλλο να μετακινηθεί ένα άτομο και άλλο να μετακινηθούν πέντε. Τελείως διαφορετική κατάσταση. Υπάρχουν κτέλ που πάλι έχουν δώσει πανελλαδικά κάποια έκπτωση και της Πάτρας και η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ένα 50%. Πάτρα έχει και αυτή 25%, αλλά το έχει δώσει πανελλαδικά. Η Πρέβεζα το έχει δώσει πανελλαδικά. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από το κτέλ το δικό μας την πανελλαδική, την έκπτωση, να παρέχει την έκπτωση πανελλαδικά σε όλους τους τρίτεκνους, γιατί σύμφωνα με τις δυνατότητες είναι μία επιχείρηση. Εντάξει. Η εξομοίωση βέβαια θα τα λύσει όλα. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει. Τώρα, να πάμε και λίγο στη μοριοδότηση όσον αφορά τον ΑΣΕΠ και τέλος πάντων τους διορισμούς και αυτά. Εκεί δίνονται, αν θυμάμαι καλά, 200 μόρια στον υποψήφιο γονέα. Αυτά προστίθενται σε αυτά, αν είναι άνεργος ο σύζυγος ή η σύζυγος αντίστοιχα, άλλα 50 μόρια και είναι και 50 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί. Αλλά τα μόρια των ανήλικων παιδιών, φυσικά και τα υπόλοιπα, λογίζονται μόνο όταν και τα τρία παιδιά είναι στην εποπτεία της οικογένειας. Δηλαδή είναι υπό την αιγίδα της οικογένειας. Αν το μεγάλο παιδί ειδικά περάσει το 25ο και δεν σπουδάζει, τελείωσαν όλα. Όχι και δεν σπουδάζει, και να σπουδάζει και να μην σπουδάζει, σταματάει η μοριοδότηση.